Τρία αγόρια από τον Brooklyn αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και την αγάπη τους για τη heavy metal μουσική, φτιάχνοντας ένα συγκρότημα. Δεν σταμάτησαν μάλιστα εκεί, καθώς αποφάσισαν να ροκάρουν δημοσίως στην Times Square της Νέας Υόρκης. Τα αγόρια ονόμασαν την πάντα τους Unlocking the Truth. Όχι μόνο χάρη στη μικρή τους ηλικία, αλλά και στο μουσικό τους ταλέντο, δεν ήταν δύσκολο να γοητεύσουν τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Η Sony έκλεισε λοιπόν μαζί τους συμβόλαιο ρεκόρ 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή δύο δίσκων. Για την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, τους προσέφερε μάλιστα 60.000 δολάρια εκ των προτέρων. Η Metallica, η Slipknot και η Disturbed είναι μερικές από τις μπάντες που λατρεύουν οι πιτσιρικάδες. It's fun because they're my friends. Έχει πλάκα γιατί είναι φίλοι μου. Οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο από το να παίζω μαζί τους σε μια heavy metal μπάντα. Είτε εγώ είτε ο Malcolm βρίσκουμε τη βασική μελωδία και μετά έρχεται ο Jared με τα drums του. Φτιάχνουμε όλο το κομμάτι και μετά γράφουμε τους στίχους. Το παιδικό συγκρότημα δημιουργήθηκε επίσημα πριν από 2 χρόνια και πέρα από τις συναυλίες στην Times Square έχουν παίξει με τους Guns N' Roses και στο μουσικό φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια. Οι δύο 13χρονοι και ο 12χρονος δηλώνουν απερίφραστα ότι είναι εξοικειωμένοι πλέον με τη δόξα και την αναγνώριση και είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε επίθεση δεχτούν από παπαράτσι. Εάν ο παπαράτσι ήταν πάνω στο δέντρο στο σπίτι μου για να με βγάλει μια φωτογραφία, δεν θα με πείραζε. Αυτή είναι η δουλειά του. Τραβούν οι παπαράτσι φωτογραφίες από τα δέντρα. Ναι, το κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να μην μου κάνουν μήνυση αν πέσουν από το δέντρο. Η μπάντα έχει ήδη κλείσει για να δώσει 7 συναυλίες σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά μέχρι το τέλος του 2014. Με το αστρονομικό συμβόλαιο που υπέγραψε, αποδεικνύει περίτρανα ότι το αμερικανικό όνειρο ζει και βασιλεύει.